Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση για το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα μπορούσε κάποιος να πει για το παράλληλο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αν δεν σας δημιουργούσε κάποιο πρόβλημα αυτό, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω, σας το εξήγησε και ο κύριος Δραγασάκης, δεν μας ενδιαφέρει το όνομα. Και δεν ξέρω γιατί είχατε και παλιότερα αντιρρήσεις. Γιατί η ανάγκη για κάποιο παράλληλου συστήματος, εναλλακτικού συστήματος, σύστημα εκτός των συστημικών τραπεζών, βγαίνει από πολύ ορθόδοξη οικονομική θεωρία. Σας θυμίζω και τους δυο που θα το ξέρετε, ότι ένας από τους πιο γνωστούς νομπελίστες, ο Μπεν Μπενάνκι, πήρε και το Νόμπελ εν μέρει για τη δουλειά που έκανε για την ύφεση του 29, που εξήγησε πώς έγινε πιο βαθιά αυτή η κρίση, όταν κλείσανε μικρές τοπικές τράπεζες που μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα της ασυμμετρικής πληροφόρησης. Τι πρόβλημα δηλαδή μπορούσαν να λύσουν? Ότι να αποφύγουν τη στατιστική διάκριση. Τι σημαίνει στατιστική διάκριση για αυτούς που δεν είσαστε οικονομολόγους? Ότι τους κουβαλιάζεις όλους μαζί και δεν έχεις την τοπική γνώση να ξεχωρίσεις κάποιον που είναι αξιόπιστος από κάποιον που δεν είναι αξιόπιστος, κάποιος που έχει καλή ιδέα ή έχει καλό όνομα στην αγορά από κάποιον που δεν έχει. Άρα η ανάγκη για ένα σύστημα πέρα από των συστημικών τραπεζών βγαίνει και από απολύτως ορθόδοξη οικονομική θεωρία και νομίζω ότι είναι παράξενο που δεν το είχατε κατανοήσει και στα χρόνια της κρίσης. Δηλαδή, θεωρώ από το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο από τα μεγάλα λάθη που δεν δώσατε σημασία να σωθεί η Αγροτική Τράπεζα, να σωθεί το ΤΑΦ-ΤΑΦ, να δώσετε όθηση στις συνεταιριστικές τράπεζες, γιατί πραγματικά θα μπορούσαν να βοηθήσουν και εσάς και μετέπειτα εμάς στην ανάπτυξη. Οπότε, οι μικροπιστώσεις είναι ένα κομμάτι ενός παράλληλου εναλλακτικού συστήματος που μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις. Εγώ και ο Γιάννης ο Δραγασάκης το συζητάμε τουλάχιστον από το 2009 ως πρόταση. Έχουμε καταθέσει κάποιες αντιρρήσεις. Μας έχετε πει για το επιτόκιο, που δεν είναι θέμα που νομίζω ότι η αλήθεια είναι ή εδώ. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, κάποιο πρόβλημα λύνεις, κάποιο πρόβλημα αφήνεις. Η δική μας η πρόταση θα ήταν, που θα την καταθέσουμε και σε τροπολογία, αλλά είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση, είναι να υπάρχει η δυνατότητα του Υπουργού Οικονομικών να κρίνει αν χρειαστεί σε εύλογο χρόνο, όταν θα έχετε την πληροφόρηση πώς πάει το πράγμα, να μπορείτε να βάλετε κάποια οροφή στο επιτόκιο. Γιατί δεν είναι σίγουρο ότι εκ των προτέρων πρέπει να μπει οροφή, ότι θα είναι κάτι που θα πηγαίνουν όλοι αμέσως σε αυτή την οροφή. Και άρα θα δημιουργήσει αντίθετα με αυτό που θα θέλαμε εμείς και εσείς. Αλλά είμαστε ανοιχτοί. Παραμένουμε κριτικοί στο άρθρο 6 και την επιτήρηση. Γίνεται μια συζήτηση. Θα θέλαμε να το ξανακοιτάξετε. Αλλά τίποτα από αυτά δεν νομίζω ότι είναι αρκετά ισχυρό να αναιρέσει την απόφασή μας να ψηφίσουμε για την αρχή του νομοσχεδίου. Νομίζω και άλλα πράγματα μπορούμε να το συζητήσουμε και την Τρίτη να βρούμε λύση. Είπα για τις μικροπιστώσεις, είπα και για το παράλληλο εναλλακτικό σύστημα, αλλά νομίζω είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση και για το επίσημο, το συστημικό τραπεζικό σύστημα. Κοιτάξτε, παγκοσμίως είχε μεγάλη ευθύνη για την κρίση του 2009, δεν νομίζω αυτό θα διαφωνούσε κάποιος σε αυτή την αίθουσα. Δεν νομίζω άλλαξαν πάρα πολύ πρακτική μετά από το 2009. Νομίζω οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες που δεν είναι οικονομολόγοι θα τρομάζανε αν βλέπανε τους ισολογισμούς των μεγάλων συστημικών τραπεζών και πόσο ακόμα, ενώ θα φανταζόταν ότι στα βιβλία τους βασικά θα έχουν καταθέσεις, ενώ αν τα βλέπανε τους ισολογισμούς θα βλέπανε πόσο είναι σε derivatives παράγωγα εργαλεία.
θα τρομάζανε ότι συνεχίζει αυτό. Θα τρομάζανε πόσο το συστημικό, το επίσημο συστημικό τραπεζικό σύστημα ακόμα ασχολείται με δραστηριότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει μεγάλο ιδιωτικό όφελος αλλά πολύ μικρό κοινωνικό όφελος. Και θα τρομάζατε πόσο μακριά είναι το τροεπίσημο τραπεζικό σύστημα παγκοσμίως από αυτό που μαθαίνουμε σε πρωτοετής, δευτεροετής φοιτητές, που η βασική δουλειά των τραπεζών είναι μια δουλειά μεσολάβησης, να πάρει από αυτούς που έχουν αποταμιεύσεις και να τα δώσει σε αυτούς που θέλουν να κάνουν επενδύσεις, δηλαδή να ασχολούνται με την πραγματική οικονομία. Θα μου πείτε ότι όλη αυτή την κριτική που έχω κάνει για τις τράπεζες και πώς ασχολούνται με κερδοσκοπικές δραστηριότητες δεν αφορούσε τόσο πολύ το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Το ακούω αυτό. Ναι, αλλά είχαμε και εμείς διαφορετικά προβλήματα. Είχαμε εμείς διαφορετικά προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα, πώς λειτουργούσε, με την αδιαφάνεια που δημιουργούσε. Μήπως είναι όμως μια ευκαιρία τώρα που γίνονται προσπάθειες με πράγματα που κάναμε εμείς, που πράγματα που κάνετε εσείς εξυγίανσης των τραπεζών, να δούμε τι τραπεζικό σύστημα θέλουμε και πώς γίνεται μια συζήτηση με τις τράπεζες για να ευνοήσουν την πραγματική οικονομία. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η αυτορύθμιση ελπίζω ότι δεν παίζει πια. Αυτό έχουμε μάθει. Δηλαδή δεν μπορούμε, πρέπει να είσαι ακραίος νεοφιλελεύθερος να θεωρήσεις ότι η ιστορία των τελευταίων 20 ετών είναι ότι οι τράπεζες μπορούν να αυτορυθμιστούν. Νομίζω όλη η εμπειρική εμπειρία που έχουμε λέει το αντίθετο. Και πώς μπορούμε να ξανασυζητήσουμε πώς όχι γυρνάμε στο κακό πελατειακό παρελθόν που λέγατε στις τράπεζες επενδύσετε εδώ, δανείσετε εκεί, μην το δανείσετε εκεί εδώ, αλλά πώς μπορεί να συμμετέχουν σε μια συζήτηση που μπορούμε να έχουμε προτεραιότητες και να εξυπηρετήσει και την πραγματική οικονομία και το προγραμματικό σχέδιο, το αναπτυξιακό σχέδιο μάλλον της κυβέρνησης. Δηλαδή επιστρέφουμε νομίζω μαζί με τον κεϊντζιανισμό και τη δημοσιονομική παρέμβαση που όλοι γίνατε κεϊντζιανοί στα γεράματά σας, δεν ξέρω αν ήσασταν και μικρότεροι, όταν ήσασταν μικρότεροι κάποιοι κεϊντζιανοί, επιστρέφουμε σε κάποιες ανάγκες που δεν είναι μόνο θέμα ζήτησης, αλλά είναι θέμα πώς το τραπεζικό σύστημα μπορεί να εξυπηρετήσει το αναπτυξιακό. Θα έχουμε ιδέες εμείς. Είμαι σίγουρος είναι διαφορετικές από τις δικές σας ιδέες, αλλά είναι μια συζήτηση που είναι αναγκαία. Είναι αναγκαία όμως στο σημείο που υπάρχει αναπτυξιακό σχέδιο. Που το σχέδιο δεν είναι ότι είμαστε γενικώς με την επιχειρηματικότητα, βγάζουμε τα εμπόδια για τις επενδύσεις και όλοι επενδύουν όπου θέλουν, όταν θέλουν, χωρίς κανένα σχέδιο. Άρα το πρώτο που υπάρχει είναι να υπάρχει το αναπτυξιακό σχέδιο. Ξέρετε ότι έχω κάνει κάποιες κριτικές σκέψεις για την επιστροπή επιστημόνων που αναθέσατε για αυτή τη δουλειά και πώς θα μπορέσει αυτή η Επιτροπή Επιστημόνων να έχει κάποιες απόψεις για το Ταμείο Ανάκαμψης που έρχεται. Νομίζω είναι εύλογες οι ανησυχίες μας, γιατί είναι οι ίδιοι οικονομολόγοι που και στην κρίση και στην προηγούμενα στην κρίση λέγανε πράγματα που νομίζω τώρα πια δεν κολλάνε πια. Δεν είναι δυνατόν να βάζουμε ανθρώπους εκεί που η βασική τους ιδέα ήταν η ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος ή ήταν ότι έχουμε υπεράριθμους στο δημόσιο τομέα. Ακόμα συνεχίζουν να λένε για το σύστημα υγείας ότι έχουμε υπεράριθμους και πρέπει να το μειώσουμε. Αυτό θα βγει. Είναι δυνατόν να έχουμε κάποιον πολύ καλός οικονομολόγος και πολύ καλός άνθρωπος, πρέπει να σας πω. Αλλά που η βασική του ιδέα για την ανεργία είναι ότι δεν μπορούν να συνδεθούν οι άνεργοι με τους επιχειρηματίες, γιατί υπάρχει η τριβή και αυτό είναι που είναι με 17 και 20 και 25%. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας.
Και ούτε αυτό είναι το βασικό μου πρόβλημα. Είναι πρόβλημα μου ότι εγώ θα ήθελα να είναι οικονομολόγοι που έχουν μελετήσει το θέμα των ανισοτήτων και πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Θα ήθελα οικονομολόγους, και όχι μόνο να μην είμαι υπεραλιστής, οικονομολόγος, και κοινωνιολόγους και επιστήμονες από άλλους κλάδους που έχουν άποψη για την κλιματική αλλαγή και τι σημαίνει αυτό και για την παραγωγή και την κατανάλωση. Αλλά ούτε αυτό είναι το βασικό μου πρόβλημα. Το βασικό μου πρόβλημα είναι ότι οποιαδήποτε αναπτυξιακή πολιτική, είτε είναι από επιστήμονες, είτε είναι από την κυβέρνηση, αν δεν γίνει η ιδιοκτησία της ίδιας κοινωνίας, δεν θα εφαρμοστεί. Αν δεν συζητήσουμε με εργαζόμενους, με κινήματα, με φορείς, με επιμελητήρια, να γίνει πραγματικότητα, να έχουμε και εμείς να μην έχουμε ασυμμετρική πληροφόρηση, για να συνδέσω το τέλος της ομιλίας μου με την αρχή, ποια είναι τα προβλήματα και τι προτείνουμε, αυτό το αναπτυξιακό σχέδιο δεν θα πάει μπροστά. Σας έχω μιλήσει και άλλη φορά. Το πρόβλημα στην Ελλάδα για τα τελευταία 30-40 χρόνια ήταν ότι δεν είχαμε τη σοφή διαχείριση της γνώσης. Και σας έχω δώσει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ότι μετά από το 20, σε πάρα πολλούς οικονομολόγους ήταν προφανές ότι εντός το ευρώ χάναμε ανταγωνιστικότητα. Ότι εμείς είχαμε, όπως και η Ιταλία και η Ισπανία, συστηματικά ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών και οι βόρειες χώρες είχαν συστηματικά πλεονάσματα και ήταν συστηματική αποβιομηχανοποίηση. Πώς γινόταν στην κοινωνία η συζήτηση, πώς το ανατρέπουμε αυτό, ποιους θεσμούς είχαμε φτιάξει είτε από ΠΑΣΟΚ είτε από Νέα Δημοκρατία, να αντιληφθούμε πρώτα αυτό το πρόβλημα και να μπορούμε μετά να έχουμε στρατηγική να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό δεν γίνεται ούτε από επιτελικό κράτος, δεν γίνεται ούτε από Επιτροπή Σοφών, ούτε γίνεται από εμπνεύσεις υπουργών, είτε είναι δική σας, είναι δική μας ή κάποιων άλλων, γίνεται μόνο με μια συστηματική εμπλοκή με την κοινωνία, που υπάρχει μια θέληση να βοηθηθούν τα προβλήματα. Νομίζω, και τελειώνοντας κύριε Πρόεδρε, αρχίζουμε με την αναπτυξιακή πολιτική που είπατε κύριε Σταϊκούρα, ότι θα το συζητήσουμε και θα υπάρχει χρόνος να το συζητήσουμε, και μετά πηγαίνουμε προς τα πίσω για τα εργαλεία, τους στόχους δηλαδή εννοώ, και μετά επιστρέφουμε σιγά προς τα πίσω για να δούμε τα εργαλεία. Αυτό που συζητάμε σήμερα είναι καλό εργαλείο. Έχει δίκιο το ΚΚΕ ότι δεν φτάνει αν όλα τα άλλα κομμάτια της οικονομικής πολιτικής, κοινωνικής πολιτικής δεν το βοηθάνε, αλλά αυτό δεν είναι λόγος να μην υποστηρίξεις κάτι που, δεδομένου της άλλης πολιτικής, νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις και βασίζεται στην ιδέα ότι υπάρχουν και χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι ένα από τα βασικά αυτά στοιχεία και αυτό το νομοσχέδιο νομίζω το κάνει αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τσακαλώτο. Παρακαλείτε.